Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ. Φοβερό το γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνο παίκτη της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος μαυρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει Big Macho και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ. Και δεν ζήταγα ένα εκατομμύριο δολάρια. Δηλαδή, πότε ήταν μετά το τέρμπι στη Λεωφόρο, κατά τη διάρκεια του podcast, που είπα ρε, παιδί μου ότι πλέον δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτός ο οποίος παραλογίζεται στην προσπάθειά του να συζητήσει, υποτίθεται μαζί σου για μία φάση, για έναν καονισμό, για ένα σφήριγμα, για μία απόφαση, αν το κάνει λόγω φανατισμού ή λόγω χαζομάρα. Δηλαδή, έλεγα: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, είναι προπαγάνδα, θέλει να αποδείξει ότι αδικήθηκε η ομάδα του ή ευνοήθηκε ο αντίπαλο, ή όντω δεν καταλαβαίνει. Και λέει: Οι γραμμέ είναι στραβέ, τη βάλανε λάθο, δεν φαίνεται το χέρι, όλα αυτά. Εκείνη τη στιγμή μιλά με κάποιον σαν σούσια, λες, είναι φανατικό ή είναι χαζό. Και ήρθε η ζωή να μου δώσει την απάντηση. Γιατί προφανώ <laughs> όλα αυτά τα, τα εκατομμύρια, ίσω και δισεκατομμύρια των ανθρώπων, τα οποία έπεσαν πάνω στο πώ γίνεται να μην έχει βγει η μπάλα στο δεύτερο γκολ τη Ιαπωνία, δεν είναι οι Άπωνε. Δεν έχουν φανατισμό στην ομάδα. Δεν είναι οι Ισπανοί. Κάποιοι μπορεί να είχαν παίξει στοίχημα, μην πάμε σε αυτού όλοι οι υπόλοιποι είναι δεδομένο ότι πήγαν στο πλητρολόγιο του κινητού ή του υπολογιστή να εκφράσουν το συνέστημά τους για αυτό που βλέπουν και δεν το έκαναν γιατί θέλουν να αποδείξουν ότι αδικήθηκε η ομάδα τους ή ότι ευνοήθηκε ο αντίπαλος στο δικό του παιχνίδι. Ήρθε η οτι ευνοηθηκε ο αντιπαλος στο δικο του παιχνιδι ηθε η ζωη και μου απάντησε. Η κινητήριος δύναμη δεν είναι ο φανατισμός του ποδοσφαίρου. Είναι λιγότεροι αυτοί που κάνουν φασαρία λόγω του φανατισμού είναι περισσότεροι αυτοί που κάνουν φασαρία μόνο και μόνο επειδή να. δεν καταλαβαίνουν. Και αυτή η φάση είναι μαγική. Δηλαδή, μα την έστειλε ρε παιδί μου, υπάρχει θεός, δεν ξέρω, υπάρχει ακρόηφ, δεν ξέρω τι γίνεται. Ήρθα από μια ανώτερη δύναμη, ας πούμε, εδώ στη, στη ζωή μας. Μα την έστειλε κάποιος αυτή τη φάση για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Όχι για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Όταν η μπάλα πλησιάζει και περνάει τη γραμμή, και το αν πρέπει όλη η μπάλα να περάσει όλη τη γραμμή, κάτι που δεν είναι κεντρικό κανονισμό, κάτι που ισχύει από την απαρχή του ποδοσφαίρου, αυτή η διατύπωση αρκεί και μόνο, όλη η μπάλα, όλη τη γραμμή. Δεν είναι αυτό το κέρδο μα από τη φάση. Το κέρδο μα από τη φάση είναι να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Όχι τον κανονισμό. Όχι το ποδόσφαιρο στη ζωή. Δεν έχει ο άλλος την αντιληπτική ικανότητα να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στο φαίνεται και το είναι. Για να χρησιμοποιήσω τη λαϊκή έκφραση δεν το χωράει ο νους του ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Σου λέει αφού φαίνεται ότι είναι έξω. Το φαίνεται εκείνη τη στιγμή στο κεφάλι του είναι ίδιο με το είναι. Το λέει κιόλα. Μα είναι έξω. Του το εξηγεί μία, του το εξηγεί δύο. Δεν θέλει. Και ήρθε η ρημάδα η τεχνολογία αυτή είναι η μοναδική παρέμβαση σε σχέση με το παρελθόν. Και είπε, δεν έχει περάσει η μπάλα, όλη η μπάλα, όλη τη γραμμή. Τι συνέβη με το που έγινε αυτό? Τι συνέβη με το που μέτρησε τον κόλ? Συνέβη το εξή. Πώ να το θέσω κόμψα τώρα. Αυτό που έχει μειωμένη αντιληπτική ικανότητα δεν καταλαβαίνει ότι έχει μειωμένη αντιληπτική ικανότητα. Δηλαδή, η μειωμένη αντιληπτική του ικανότητα τον βοηθάει ακόμα και στο γεγονό να αντι, αντιληφθεί ότι δεν καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπο, παιδί μου, ότι δεν μπορεί να καταλάβει. Τώρα το κατάλαβε. Τώρα συνέβη κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το καταλάβει. Έβλεπε κάτι διαφορετικό. Δεν το χώραγε ο του. Δεν έχει πάει σχολείο, δεν έχει καταλάβει την προοπτική, δεν, δεν καταλαβαίνει ότι το φαίνεται δεν είναι ίδιο με το είναι. Και συνέβη κάτι το οποίο του είπε έχει λάθο. Τι θέλατε να κάνει αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Τη στιγμή που είναι πεπισμένος ότι η μπάλα είναι έξω. Και έχετε η πραγματικότητα και του λέει η μπάλα είναι μέσα. Πώς θέλατε να τη δράσει. Τι να πει. Δεν καταλαβαίνω ο χαζός. Τι θέλατε να κάνει. Έλατε και στη θέση του. Τι θέλατε να κάνει. Να πει είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που καταλαβαίνω ότι έχω μειωμένη τηλεπτική ικανότητα και δεν καταλαβαίνω. Ακόμα και μισό ένα, δύο δευτερόλεπτα, πώς λέμε μισό ένα, εκατοστό, ε? ακόμα και μισό ένα, δύο δευτερόλεπτα να του δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση, πώς νομίζετε ότι ένιωσε με τον εαυτό του, όχι με τους άλλους. Τώρα είναι απλό. Στη ζωή μας μας συμβαίνει συνέχεια. Κάνουμε κάτι, σχεδιάζουμε, κάνουμε δείχνουμε και κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε πόσο λάθος κάναμε. Πόσο χάλια είναι αυτό το συνέστημα. Να τα έχει όλα υπολογίσει και να σου πει άλλο, ρε, αυτό το υπολόγισε. Και, και, εκείνη τη στιγμή, ε, για το λίγο στο μυαλό σα. Που ασπρίζει, που χάνει λίγο τη συνείδησή σου, που δεν ξέρει ποιο είσαι και είσαι μόνο το λάθο που έκανε. Και λε. Η πρώτη αντίδραση εκείνη τη στιγμή είναι να τα βάλει με τον εαυτό σου. Η πρώτη. Η ενστικτόδη. Γιατί, γιατί είναι η αληθινή, εσύ φτασες. Τι έκανα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, μα τι μαλάκα είμαι, τι έκανα, τι έκανα. Πω! Το ξέχασα, δεν το σκέφτηκα, δεν το υπολόγιζα. Είχα διαβάσει κάπου ότι ισχύει έτσι. Τού σου. Ανάλογα με το χαρακτήρα του ανθρώπου, ορίζεται και η διάρκεια αυτής, αυτού του διαστήματο. Οι άνθρωποι που δεν του αρέσει και πάρα πολύ. Σε κανένα δεν αρέσει να έχει άδικο. Σε κανένα δεν αρέσει να κάνει λάθο. Σε κανένα δεν αρέσει να φταίει εκείνο. Σε κανέναν. Οπότε αυτό το διάστημα είναι πάντα μικρό. Τώρα, ανάλογα με το χαρακτήρα, με το που τελειώνει αυτό το διάστημα που τα βάζει με τον εαυτό, σου, υπάρχουν δύο επιλογέ. Η μία επιλογή είναι να μην το ξανασυζητήσει και να πει: Ωραία, το έκανα το ρημάδι. Α μην το ξανασυζητήσουμε. Δεν θέλω να το θυμάμαι. Α το αλλαγή θέματο. Ή πάμε να το λύσουμε, ρε παιδί μου. Ωραία, ό,τι έγινε, έγινε. Εγώ φταίω. Μιλάμε για τρομακτικό καραγκιόζι που έχω κάνει αυτό το λάθο. Τι σκεφτόμουν ο ηλίθιο. Πάμε να το λύσουμε. Φεύγουμε από το ποιο φταίει, που είμαι εγώ. Και πάμε στη λύση. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία των ανθρώπων που λόγω χαρακτήρα μειώνουν στο ελάχιστο αυτό το διάστημα που συνειδητοποιούν και λένε φωναχτά ότι φταίνουν οι ίδιοι και αρχίζουν να στρέφονται στους γύρω. Και εσύ δεν είπε τίποτα. Και ο άλλο που μου είχε πει αυτό, Εγώ φταίω. Ε, το είπε πριν από τρία δευτερόλεπτα το εσύ φταίει. Δεν μπορεί να το σηκώσει. Το είπε, το συνειδητοποίησε, αλλά το έδιωξε από το κεφάλι του. Δεν μπορεί να το σηκώσει ότι φταίει αυτό. Φταίνει οι άλλοι που δεν τον οδοποίησαν. Φταίνει οι άλλοι που δεν τον προδοποίησαν. Φταίνει οι άλλοι που του έχουν βάλει χίλια στο κεφάλι του. Και να σου πω και κάτι, πώ να μην κάνω λάθο με όλα αυτά που περνάω. Δεν το σηκώνει, ρε παιδί μου. Πρέπει να φταίει κάτι άλλο. Κάποιο έπρεπε να το πει, κάποιο έπρεπε να τον προειδοποιήσει, κάποιο έπρεπε να το θυμίσει, κάποιο έπρεπε να του έχει φερθεί καλύτερα αυτή την εβδομάδα ώστε να μην έχει τόσο πολλά πράγματα στο κεφάλι του. Φταίνει η έκλειψη, φταίει η, η σελήνη, φταίει η γυναίκα του που δεν του κάθεται. Κάποιο φταίει. Το ίδιο συνέβη όταν τον κόλ τη Ιαπωνία μέτρησε. Κάποιο έπρεπε να φταίει. Γιατί αν δεν φταίει κάποιο άλλο, τότε φταίει ο χαζό που είναι χαζό και δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί η μπάλα να φαίνεται ότι είναι έξω, αλλά να μην είναι. Δεν το χωράει το κεφάλι του. Και τη στιγμή που το συνειδητοποίησε, τι θέλατε να κάνει. Να σηκώσει το χέρι και να πει: Εσύ, είμαι 30 χρόνων, 40 χρόνων και δεν καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι είναι το, το σημείο φυγή στην προοπτική. Δεν ξέρω γιατί οι γραμμέ του τρένου, άμα κάτσω ανάμεσά του, δεν είναι παράλληλες πια και φαίνεται να συγκλίνουν. Δεν το καταλαβαίνω. Και τώρα που μέτρησε για τον κολλ και ήρθε η επιβεβαίωση ότι αυτό που βλέπω δεν είναι αυτό που ισχύει, νιώθω χαζό. Κατάλαβα ότι είμαι χαζό και πρέπει να σηκώσω το χέρι για να πω ότι είμαι χαζό. Αυτό θα κάνει. Υπάρχει περίπτωση. Πότε, Οπότε, οπότε ξεκινάει το πιο φταίει. Φταίει η γραμμή. Φταίει το πλάνο. Φταίει, στήσανε του Γερμανού, του στήσανε. Γιατί, θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί πήγανε και αντιδράσανε. Ακού, ακού, ακού. Γιατί, γιατί, γιατί κοιτά αλλού. Ακού, ακού, τι έγινε. Πήγανε και αντιδράσανε στην πρεμιέρα. Ε, θυμάσαι. Που βάλανε το χέρι μπροστά. Και είπε η FIFA με το Κατάρ, έτσι είσαστε. Τώρα θα δείτε. Αυτό φταίει ο άλλο θα πει όχι, όχι, το τσιπάκι και το κάτι τέτοιο. Ή, αυτό. Και μετά πηγαίνουμε στο δεύτερο level παράνοια. Όταν αποδείχθηκε ότι η μπάλα δεν είχε περάσει ολόκληρη όλη τη γραμμή, υπήρχαν και κάποιοι που είχαν και ένα αισθήμα μέσα του, το παιδί μου, λίγο πιο ανώτερο από του υπολείπου που βλέπουν ναι, φαντάσματα στα πάντα. Και είπαν ναι, ωραία. Τελικά ναι, οκ, okay, α μην γυρίσουμε στο, γεγονό ότι εγώ ήμουν σίγουρο ότι η μπάλα έχει βγει. Α μην συζητήσουμε το ότι δεν καταλάβαινα τι βλέπω. Να σου κάτι, αυτό ο κανονισμό δεν είναι παράλογος. Δεν ήρθε η ώρα να αλλάξει ο κανονισμό και του τι είναι παραλόγω. Από τότε που παίζουμε ποδόσφαιρο, είπε ένα, Λοιπόν, τι θα θεωρείτε έξω. Ωραία. Όλη η μπάλα, όλη τη γραμμή. Το γράψαν σαν χαρτί. Δεν το ξανασυζήτησε ποτέ κανένα. Έχει καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή ζητά την αλλαγή ενό κανονισμού που υπάρχει 120 χρόνια μόνο και μόνο επειδή αισθάνθηκε η Δεν υπάρχει κανένα άλλο λόγο. Κανένα. Κανένα, κανένα. Εν τω μεταξύ, ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο δεν βλέπετε, σε σπηλιέ είσαστε. Δηλαδή, δεν βλέπετε συνέχεια από τότε που μπήκε το goal line technology την μπάλα να πηγαίνει μέσα, του επιτιθέμενου να σηκώνουν τα χέρια και να λένε goal και το διδυτή να του κάνει το... αυτό που έχει στο χέρι του και να του λέει δεν πέρασε. Πλέον δεν τον κυνηγάνε κιόλα γιατί του λέει ότι παιδιά, αν είχε περάσει, θα το ξέρα. Δεν πέρασε. Βγαίνει η μπάλα έξω, περνάει η ώρα, βλέπουν τη γραμμή, κάνουν έτσι, σταματάνε το καρέκι, πηγαίνει μπάλα από πάνω, τη δείχνουν και λένε no goal και είναι, ξέρω εγώ, 2 εκατοστά, 3 εκατοστά. Δηλαδή το City Liverpool δεν το είδατε, ρε παιδί μου, πριν από 4 χρόνια. Με το αυτόν γκολ που πήγε να μπει και έβγαλε την μπάλα ο Στόουν πάνω τη γραμμή στον τέρμπι τίτλου. Ήταν στον πρώτο γύρο βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση για 2 εκατοστά δεν μέτρησε τον γκολ τη Liverpool. Πού ήσασταν τότε. Άλλαξε μια μπλάκα τότε. Τότε η μπάλα ήταν στον αέρα. Θα σου πω εγώ τι. Οπότε δεν την είδατε και, είπε και είπατε γκολ. Περιμένατε την τεχνολογία να σα πει αν πέρασε ή όχι. Και όταν σα είπα ότι δεν πέρασε, είπατε εντάξει, οκ. Okay. Δεν πέρασε. Α, δεν σκέφτηκατε τότε ότι είναι παράλογο. Δεν είπατε, άμα να σου κάτι. Είναι άδικο τώρα αυτό. Πώ να το κάνουμε, να το κάνουμε, άμα είναι το 90% τη μπάλα. Δεν σα πέρασε από το μυαλό κάτι τέτοιο. Γιατί? Γιατί δεν είχατε προαποφασίσει για το τι συνέβη, ώστε να αισθανθείτε ηλίθιοι όταν είδατε τι συνέβη πραγματικά. Τώρα που ήρθε η πραγματικότητα να σα δώσει ένα φάσκελο. κάποιο πρέπει να φταίει εκτό από εσά. Που το λέτε έχει πάει σε επίμονο επίπεδο. Είναι αυτό που λέω. Είναι το να μετακινήσει το τέρμα είναι κλασική τακτική. Δηλαδή δεν υπάρχει κορονοϊό. Είναι ηθοποιοί. Δεν υπάρχουν νεκροί. Υπάρχουν νεκροί, αλλά δεν είναι τόσοι. Δηλαδή κάθε... πηγαίνει στο επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο και φτάνει στα εμβόλια. Ισχύουν, αλλά δεν είναι αποτελεσματικά. Είναι αποτελεσματικά, αλλά δεν. Δηλαδή, κουνιέται το τέρμα. Δεν μπο... Γιατί το κουνάει το τέρμα. Έχετε ποτέ κάποιο γιατί το κουνάει το τέρμα. Γιατί ξεκινάει λέγοντα κάτι το απαντά, μετά σε πηγαίνει στο 2, μετά σε πηγαίνει στο 3, μετά σε πηγαίνει στο 4. Γιατί δεν θέλει να γυρίσει πίσω και να πει Έκανα λάθο. Δεν θέλει ποτέ να γυρίσει πίσω η κουβέντα στο αρχικό που έλεγε ότι δεν υπάρχει κορονοϊό. Πηγαίνει στο επόμενο. Με τον ίδιο τρόπο ξεκινήσαμε με το ρε, η μπάλα είναι έξω. Μετά πήγαμε στο. Δεν δε το κάνανε καλά, στο καρέ. Μετά πήγανε. Με την τεχνολογία τα έχουμε χαλάσει όλα. Επόμενο, επόμενο και μετά φτάσαμε... Δύο μέρε μετά τώρα έχουμε φτάσει εκεί. Είμαστε στο. Εντάξει, αυτό ο κανονισμό τώρα είναι παράλογο, είναι σουραλιστικό, κάτι να γίνει. Και λε, what the fuck, τι, τι, να γίνει. Και το ίδιο σημαίνει με, με τα offside. Κάθε φορά που κρίνεται ένα offside ή ένα χιλιοστό, ε, να σου πω κάτι, δεν, ε, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Όπως το έχουμε κάνει το podcast αυτό, μην τα ξαναλέω. Ότι δεν του περνάει από το μυαλό ότι αν αλλάξει ο κανονισμό το offside θα αλλάξει όλο το ποδόσφαιρο. Είναι προτιμότερο στο κεφάλι του να αλλάξει όλο το ποδόσφαιρο παρά να βλέπουν κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουν. Αυτή είναι η κινητήριο δύναμη πίσω από τα πάντα. Μα δόθηκε η απάντηση στο Ζωσιμάρ που είπε: Δεν ξέρω αν είναι λόγω φανατισμού με το ποδόσφαιρο προπαγάνδα ή ηλικιότητα. Δόθηκε η απάντηση. Η κινητήριο δύναμη δεν είναι ο φανατισμό με την εθνική ομάδα τη Ιαπωνία ή τη Ισπανία. Είναι το άβολο του να μην καταλαβαίνει. Και δεν εννοώ προφανώ ότι εγώ είδα τη φάση και είπα: Α, σίγουρα είναι μέσα. Φυσικά και όχι. Πώ να το ξέρω. Αλλά δεν είπα και σίγουρα είναι έξω. <laughs> Αυτή είναι η διαφορά. Ή ακόμα και αν το είπα, όταν μου το δείχνουν, λέω: Κοιτά να δει, Ρε, Κοιτά να δει η ρουφιάνα, είναι εκεί, κάθεται και είναι τόσο που είναι αρκετό. Εγώ έχω πει 3 εκατοστά να ξέρει. Ακόμα δεν έχουν δώσει το ακριβέ νούμερο. Έχω ποντάρει 3 με 4 εκατοστά. Περιμένω να δικαιωθώ, Θα το πιάσω. Θα το πιάσω το στοίχημα. Μπορώ να αποδεχθώ ότι οκ. Okay. Φαινότανε. Δεν ήταν. Δεν το καταλαβαίνει ε. Καλά το γέλιο τώρα με συναδέλφους, αφήστε το. Α, εκεί έγινε. <χει> Τρέξανε όλοι στο κινητό να πάρουν like. Πήρανε το screenshot και λέει θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι αυτή η μπάλα δεν είναι έξω. Κανεί δεν θέλει να σου πει τίποτα. Μόνη της η μπάλα δεν είναι έξω. Αλλά <χει> εγώ συγκινούμε <χει> με την άγνοια κινδύνου εκείνη τη στιγμή. Δεν του περνάει από το μυαλό κανένα ότι με το που θα πατήσει το post θα αποστάρει σε όλο τον κόσμο ότι δεν καταλαβαίνει. Ότι του λείπει η αντιληπτική ικανότητα. Δεν του περνάει το μυαλό, ρε παιδί μου. Δεν τον ενδιαφέρει. Αν του περάσει μετά, μην ξαναπάμε από την αρχή, η αντίδραση είναι. Του δείχνει ότι δεν πέρασε, και και το έχουν. το έχουν ξεσκίσει το, 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 το πρόσωπο. Με τι γραμμέ και με αυτά και γινότατα άλλο. Αυτή είναι η αντίδραση. Δεν είναι η αντίδραση. Εγώ δεν το καταλάβω Γιατί δεν μπορώ ακόμα να το καταλάβω. Ακόμα δεν μπορώ. Είχα ένα offside τη Λίβερπουλ στο Νότιχαμ Φόρο τη Λίβερπουλ στο κύπελο πέρυσι. Μπήκε ένα γκολ του Ζώτα. Με την κάμερα που είναι στην περιοχή, α πούμε, φαινόταν ο Ζώτα ότι είναι ένα σώμα μπροστά. Αλλά ήταν πιο δεξιά από την ευθεία τη κάμερα, οπότε ξέρετε, λόγω θέση φαίνεται πιο μπροστά από ό,τι πραγματικά είναι. Μ? Βάλανε τι γραμμέ, τελικά καλυπτόταν και αρκετά κιόλα. Δηλαδή δεν ήταν καν οριακό. Και το είχα η διαφορά ανάμεσα στο φαίνεται και το είναι. Δηλαδή το πρώτο πλάνο το βλέπει και έλεγε Βάζω ένα εκατομμύριο ευρώ την οποία μπροστά. Γιατί ήταν διαγώνια. Όχι για κανέναν λόγο. Δεν υπάρχει κάποια συνωμοσία από πίσω. Και μετά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν. Και λέω Η διαφορά ανάμεσα στο φαίνεται και το είναι. Χωρί κανένα άλλο σχόλιο. Μου είχε κάποιο ένα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώ γίνεται να φαίνεται από τη μία. Στη μία να είναι τόσο μπροστά και την άλλη να μην είναι. Δημοσιογράφο. Επώνυμο. Λέω Εντάξει τώρα. Okay. Μην το απαντήσει. Το γράφει. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή αυτό ήταν στο πάρκινγκ, ρε παιδί μου, που πηγαίνει στα Λίτλ ή στον Κοτσόβολο ή στο δεν ξέρω και εγώ τι. Και είναι κολόνε, ρε παιδί μου, το πάρκινγκ. Εκείνη τη στιγμή δεν του περνάει το μυαλό ότι φαίνονται να πηγαίνουν στη γωνία. Δεν είναι. Η, η μία κολόνα είναι κάτω. Δηλαδή θέλω να πω είναι στην απόλυτη ευθεία οι κολόνε. Το καταλαβαίνει αυτό. Εσύ τι βλέπει από το πλάι, οπότε φαίνονται διαγώνια. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ε, μπράβο, ωραία. Η, η, πίσω δεν φαίνεται να είναι πιο μπροστά από την άλλη. <laughs> ναι. ναι. γιατί, γιατί τη από το πλάι. Δεν είναι. Είναι στην ίδια ευθεία. Και σου λέει ο άνθρωπο, παιδί μου, 40-50 χρονών, εγώ δεν καταλαβαίνω πώ γίνεται αυτό. Τι να το απαντήσει. Απορώ πώ έχει φτάσει μέσα από την ηλικία. <laughs> τι να το απαντήσει. Αλήθεια, παιδί μου, τι θα απαντήσει. Πήγαινε ξανά στο δημοτικό. Άρχισε να παρατηρήσει τον κόσμο γύρω σου. Τα δέντρα στο ποσοδρόμιο είναι βαλμένα όλα στην ίδια ευθεία, αλλά όταν οδηγεί φαίνονται πιο μπροστά τον από το άλλο. Τι παράδειγμα να του δώσει. Τι να του πει να τα αφήσουμε όλα αυτά, γιατί στο φινάλε ποδόσφαιρο δεν είναι, αλλά είναι πιο σημαντικά το ποδόσφαιρο τελικά. <laughs> γιατί αφορούν το τι συμβαίνει γύρω μα. Ένα τελευταίο μόνο θέλω να πω. Μου γράψε κάποιο, λέει, να ακούσει η FIFA τη βαβούρα όλη αυτή και να δει λίγο την εφαρμογή τη τεχνολογία. Και όλο αυτό το πράγμα. Αυτή η βαβούρα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η οργισμένη αντίδραση των ανθρώπων που πρέπει να βρουν κάτι άλλο να φταίει εκτός από την ίδια τους την αντιληπτική ικανότητα. Οπότε όχι, δεν θα πρέπει να την ακούσουμε, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα βάλουμε σαν κανόνα στη ζωή μα να φτιάξουμε τον κόσμο γύρω μα στα μέτρα αυτών που δεν καταλαβαίνουν για να ζουν ευτυχισμένοι και να μην έχουν οργή. Να πεθάνουν αυτοί, να πεθάνουμε κι εμεί, να πάμε παρακάτω και να παραδώσουμε έναν κόσμο πιο ηλίθιο σε επόμενε γενιέ, γιατί νοιαστήκαμε για τη βαβούρα που έκανε κάποιο μόνο και μόνο επειδή δεν καταλαβαίνει ο έρμο. Δεν θα την ακούσουμε τη βαβούρα. Και πάμε παρακάτω. Τι είναι το παγκόσμιο κύπελο, High quality drama. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ποδόσφαιρο έχουμε χορτάσει. Τακτικέ βλέπουμε. Δεν θα τι δούμε από τι εθνικέ ομάδε. Θα τι δούμε από του λόγου. Φοβερό. Το ποδόσφαιρο στα καλύτερά του το βλέπουμε στου συλλόγου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί βλέπουμε το ρημάδι του Μουντιάλ. Γιατί έχει από πάνω του ένα μεγεθυντικό φακό. Τεράστιο συγκλονιστικό. Και οτιδήποτε συμβαίνει σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου είναι η ή φαίνεται να είναι, ανάλογα από ποια γωνία το κοιτάξει. Το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Είμαστε εδώ για το νοκάουτ, είμαστε εδώ για τα δάκρυα, είμαστε εδώ για του αποκλεισμού, είμαστε εδώ κάτι ένα πέναλτι. Μοιάζει το πιο σημαντικό πέναλτι και μία απόκρουση είναι πιο σημαντική απόκρουση. Για όλο αυτό είμαστε. Κάπου εδώ να πω ότι αυτό το high quality drama που ζήσαμε στην τρίτη αγωνιστική, γιατί αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική που παίζονται ταυτόχρονα και αλλάζουν οι βαθμολογίε και τώρα περνάει και θέλει ένα γκολ και μπορεί να κρυθεί στι κάρτε. Και όλο αυτό το πράγμα να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Συγγνώμη που σα το χαλάω. Αλλά στο επόμενο Μουντιάλ θα έχει 424.000 ομάδε να παίξουν. Που σημαίνει ότι από τώρα η FIFA ψάχνει να βρει πώ θα κάνει του ομίλου για να μην έχουν προκριθεί όλοι από τα δύο πρώτα παιχνίδια. Και να εξακολουθήσει αυτό το φοβερό θέαμα των δύο αγώνων ταυτόχρονα που τα πάντα μπορούν να συμβούν. Δεν νομίζω ότι θα το ξαναζήσουμε. Γιατί όσο αυξάνονται οι ομάδε, πώ θα γίνουν μετά. Ακόμα δεν το έχουν αποφασίσει πώ θα γίνει το παγκόσμιο κύπελο το επόμενο. Το ψάχνουν. Πώ έλεγε ο Μπονάδε. Εμεί την ιδέα έχουμε. Που λέγε στο χωριάνο που να επενδύσουν. Αυτή την ιδέα είχαν. Είχαν την ιδέα να αυξήσουν τι ομάδε. Τώρα, πώ θα γίνουν οι όμιλοι. Λέει, στα τελευταία παιχνίδια, λέει, στην περίπτωση τη οβαθμία, επειδή θα ξέρουν το άλλο παιχνίδι, όμω, ήθελε, λέει, να τον κάνει πυγμάχο, να βαράνε πέναλτι, Πρόσεχε, να βαράνε πέναλτι ώστε να μην βολεύονται με την ισοπαλία. Άκου τώρα. Άκου, 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 άκου. Αλλά άλλοι, επειδή θα έχει λήξει το άλλο παιχνίδι, άκου. Οπότε θα βαράνε τα πέναλτι και μία από τι δύο ομάδε θα είναι περασμένη. Οπότε θα αφήσει την άλλη να περάσει. Να τα βαράνε πριν από το παιχνίδι τα πέναλτι. Fuck my life, δηλαδή για όνομα του. Να τα βαράνε από πριν, ώστε πρόσεχε τώρα. Να ξεκινάει το match και να λένε αν λήξει η ισοπαλία, Έχουμε πέναλτι, τα οποία τα έχουμε ήδη χτυπήσει όταν δεν ξέραμε ποιο από του δύο θέλει το μάτσο και ποιο έγινε ήδη περασμένο και τα βάλε ο Αυτό που σα είπα είναι πραγματικό σενάριο. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Αλλά για να καταλάβετε πόσο αδύνατον είναι να γίνει παγκόσμιο κύπελο με περισσότερε ομάδε έχουν φτάσει να συζητάνε αυτό. Δεν θέλω να μάθω ποιε ιδέε έχουν απορρίψει μέχρι να φτάσουν να συζητάνε αυτοί. Δεν θέλω. Να περνάει και ο ψηλό να ψηφίσει το κοινό, να βάλουμε επιτροπή Αμέρικα στην Κατάρ, να γυρίζει ο ρουβά με το μουζουράκι, ρε παιδί μου, και να λένε πώ σε λένε, και η φωνή σου με συγκίνηση και έχει κάτι που μου θυμίζει τον τάδε. Να κάνουν τέτοια μου, να του βλέπουν από πάνω και να λένε, κοίταξε να δείτε το τρέξιμο αυτού του δεξιού εξτρέμ. Μου θυμίζει το Φραντζέσκο, α πούμε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να, να είναι αυτή η ομάδα που να αποκριθεί στην επόμενη φάση. Να πατάνε το κουμπί, ρε παιδί μου. Και να πανηγυρίζουν οι Αμερικανοί που ψοφάνε κάτι τέτοια και να γίνει ένα Αμερικανικό Got Talent, World Cup, Talent show, ρε παιδί μου, κα, περνάνε. Μπορεί να φτάσουμε εκεί. Αλλά μην ξεχνάτε, το πρόβλημά μα είναι η γραμμή. Εντάξει. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Α το χαρούμε και το συζητήσουμε τώρα, όλη αυτή την παράνοια που ζήσαμε. Δεν τη ζήσαμε σε όλου του ομίλου. Κάποιοι άλλοι κρίθηκαν πιο εύκολα, ξέρει. Οκ, okay. αλλά έτσι είναι το παγκόσμιο κύπελο. Σου δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι όλα θα συμβούν όπω τα περιμένει, ακριβώ για να την πάρει πίσω και να πει καλά, ναι ρε. Πάντα γίνονται εκπλήξει. <laughs> Αλλά κάθε φορά που ξεκινάει, τι ξεχνά για λίγο. Και βλέπει τον όμιλο και λε Ιαπωνία, Ισπανία, Γερμανία, Κωνσταντίνα. Ε, θα περάσουν ε, οι Ισπανοί και οι Γερμανοί. Χάνουν οι Γερμανοί την πλήρη Παίρνουν το Χ με την Ισπανία, λε εντάξει, τελευταία αγωνιστή και θα περάσουν. Μετά σου λέει κάποιο, αποκλειστήκαν στον όμιλο και στον προηγούμενο αγωνισμό και λε, καλά, εντάξει τώρα. <laughs> πλάκα κάνουμε. Θα μείνουν έξω οι Γερμανοί ρε, από τον όμιλο σε δεύτερο συνεχόμενο μοντιάλ, πα καλά. Μείναν. Η πλάκα πια είναι ότι στο προηγούμενο αποκλείστηκα μια ομάδα που, ήταν αποκλεισμένη. <laughs> στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο η Κορέα ήταν 0 βαθμοί και ήθελε μόνο νίκη η Γερμανία για να προκριθεί. 0-0-0-0, καθυστερήσει, 0-1 η Κορέα. 0-2 η Κορέα, γεια σα και περαστικά σα. Τώρα αποκλείστηκα μια, από μια ομάδα που είχε κίνητρο. Και η Κωνσταντίνα είχε κίνητρο απέναντί του, έχασε και η Ιαπωνία πήγε και πήρε το άλλο παιχνίδι. Και λένε, κάθισαν οι Ισπανοί και έχασαν, ναι, εντάξει. Πώ το λέγει ο Στίβ Μπουσέμι στο, στο Reservoir το μικρότερο βιολί του κόσμου. Αυτό είναι. Παίζει για του Γερμανού. Μπράβο. Κάπω έτσι. Κάπω έτσι είναι η βεβαιότητα ότι για να δω, δω τι γίνεται. Καναδά, τι Καναδά μου, ρε, αυτοί παίζουν χόκι. Μαρόκο, Κροατία, Βέλγιο. Εντάξει. Κροατία, Βέλγιο έχουν περάσει. Το Βέλγιο, τελευταία του ευκαιρία Μαρόκο πρώτο. Δεν έχει φάει γκολ. Δεν έχει φάει γκολ. Ένα τον γκολ έχει φάει. Άρχονται οι μανοκίνοι, αφήσανε του άλλου να σφαχτούν μεταξύ του. Ο κακομύρης ο Λουκάκου δεν κατάφερε να τα βάλει παρότι μόνο αυτό μπορούσε να κάνει απολυντικό στου Βέλγου. Πάνε και αυτοί. Κατά τα λοιπά, οκ, okay. στα υπόλοιπα δεν είχαμε. Οκ, okay, πέρασε η Ολλανδία με τη Σενεγάλη. Τη μεγάλη Σενεγάλη χωρί το Μανέ. Αγγλία, Ηνωμένε Πολιτείε, οκ. Okay. Αργεντινή Πολωνία, εκεί πάθαμε λίγο καρδιά. Ναι, ήταν αυτό και τα λοιπά, Τελικά την πήρανε την πρόκριση η Αργεντίνη και την πήρανε και την πρώτη θέση. Πέρασε και η ομάδα που έχει το πιο διάσημο ποδοσφαιριστή από τι υπόλοιπε, το Λεβαντόφσκι. Θέλω να πω ότι στα μάτια ας πούμε, του ουδέτερου σου λέει: Ωραία, μου ωραία, πέρασαν οι, αυτοί που έχουν το Μέση και αυτοί που έχουν το Λεβαντόφσκι. Οκ. Okay. Η Δανία καταπληκτική στο προηγούμενο γύρο ήταν μια μήνυ έκπληξη το ότι βγήκε τελευταία, α πούμε. Αλλά οκ, okay, σου λέει: Ο άλλο δεν είναι κανένα μεγάλο όνομα. Να βγούμε στου δρόμου και να πούμε Παναγία μου πώ αποκλήθηκαν και βγήκαν τελευταί. Οι δανείοι για τους Γερμανούς τα είπαμε, για τους Βέλγους τα είπαμε και μετά... Ε, οκ, okay, τώρα δεν θα πούμε εκπληξή ότι έμεινε εξωριογουάη, αν και ήταν φοβερά σκληρός ο τρόπος με τον οποίο αποκλείστηκαν. Οκ, okay. Πορτογαλία, Κορέα. Μικρή παρένθεση. Είσαι μεγάλος, Λουίς Σουάρες, εκεί έξω που αν με ακούς τώρα. Στην τελευταία, τελευταία, τελευταία παράσταση της καριέρας σου σε οποιοδήποτε έτσι, ψηλό ε, επίπεδο. Πλήρω παλέμαχο. Πλήρω. Δηλαδή η ευκαιρία που είχε στο γυριστό με την Πορτογαλία, την περιοχή που του στρώθηκε η μπάλα, η ταχύτητα με την οποία έκανε το γυριστό και το πόσο αριστερά του έφυγε η μπάλα μέχρι να γυρίσει το σώμα του να τη χτυπήσει, που την είχε μπροστά του. Και η μπάλα πήγαινε προ τα αριστερά, αλλά μέχρι να γυρίσει να τη χτυπήσει με το αριστερό, η μπάλα είχε φύγει κι άλλο. Η ταχύτητα αυτή τη εκτέλεση ήταν. Ε, έχω σταματήσει κάνα δύο χρόνια. Μαζευόμαστε μεσοβόνατα στον Άγιο Κοσμά και παίζουμε μπάλα με τον Εικόνα τον Αναστόπουλο. Ήταν αυτή η ταχύτητα. Είναι, ξέρεις όταν έχει δει και ένα πάρα μα πάρα πολλέ φορέ και τον βλέπει, ρε παιδί μου, όχι τον βλέπει στο τρέξιμο γιατί εκεί εντάξει, λε, οκ, okay. έχει χάσει τη σπιρτάδου και λοιπά. Στην εκτέλεση, ρε παιδί μου έγινε ένα κόρνερ και στρώθηκε η μπάλα μπροστά του και σούταρε. Δεν με ενδιαφέρει πού πήγε η μπάλα. Δεν θα τον κρίνουμε από το γεγονό ότι κάποτε τα έβαζε, λέει, και τώρα δεν τα βάζει. Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι κάποτε αυτή την εκτέλεση. Έκανε μπαπ και σου τα δει. Και τώρα έλεγε, νομίζω ότι είναι σε slow motion το σώμα του. Το ίδιο και στην προσπάθεια. Ε, στον κόλ που έβαλαν οι Ρουγουάνοι με τον ε, Αρασκαέτα που πηγαίνει η μπάλα, περνάει στο Σουάρε αριστερά τη περιοχή και λέει Τώρα θα το κάνει και κάνει κοντρόλ προ πίσω και Και όλο αυτό έχει γίνει τρεις φορές πιο αργά από ό,τι γινόταν πριν από δέκα χρόνια. Σπουδαίος, μεγάλος, μοναδικός σίγουρα, κανένα άλλο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να πει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου ότι έδωσε το δικαίωμα τρεις φορές στην καριέρα του να βάλουμε τίτλο «Ο τάδε δάγκωσε τον τάδε». <laughs> δηλαδή... Να το κάνει αυτό ρε παιδί μου, Εμπαπέ και ο Κριστιανό Ρονάλντο και ο Μέση. Άμα είναι παιχταράδε, να το κάνουν και αυτό. Πού να το κάνουν αυτό. Είναι μοναδικό μοναδικός σε όλα του σου έδινε μέχρι και το, τον τελευταίο αγώνα αυτόν που έκλαιγε στον πάγκο, κοπανιόταν και εγώ εντάξει, τον είδα και να βάζει και, το, και, την πλούδα στο πρόσωπο και θυμήθηκα ότι, το έκανε στο 3-3 εκείνο τη Λίβρεπουλ, την Κρίσταρ Πάλλα που είχε Λίβρου, που 10% πιθανότητα να διεκδικήσει ακόμα το πρωτάθλημα και τι έχασε εκείνη την ισοπαλία. Και ο Σουάρε που έκανε μια σεζόν που είναι ίσω η καλύτερη σεζόν που έχει κάνει ποτέ ποδοσφαιριστή στην Premier League. Ε, δεν τον είδαμε ποτέ να κλαίει γιατί είχε μονίμω όλο Όλο το διάστημα την πλούσε του πάνω από το κεφάλι του και πήγαινε ο Έρμο ο Τζέραλ και τον παρηγορούσε. Το ίδιο έκανε και τώρα γιατί προφανώ είναι η κίνησή του, γιατί προφανώ δεν έχει συνηθίσει να τον βλέπει ο κόσμο, α πούμε. Να κλαίει, εκτό αν κλαίει από χαρά όπω εκλέγε όταν έδωσε το ποτάσμα στην Αθλητικό και μα έδωσε την αφορμή να κάνουμε το podcast που τόσο έχετε αγαπήσει για τη μεγάλη καρδιά του Λουί Σουάρε. Ένα παίχτη ο οποίο σε όλη του την καριέρα σου έδινε την εντύπωση ότι παίζει σαν μην υπάρχουν κάμερες. Δεν υπάρχουν. Έχω πέσει στο, στο τσιμέντο τώρα τη Καλιθέα, του Μοντεβιδέου, του, του Παρισιού, του Σεντενή, τι σημασία έχει. Δεν υπήρχαν κάμερε, παιδί μου. Οπότε κλωτσάμε, δαγκώνουμε, διαμαρτυρόμαστε, χωρί να μα νοιάζει το ότι τσαλακώνεται η εικόνα μα, ότι βρίζουμε διαιτητέ, παίχτε, κάνουμε. σαν να μην υπάρχουν κάμερε, παιδί μου. Ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έφτιαξε την εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο ποτέ. Ποτέ πανηγύριζε, λε και έβαλε γκολ στο απέναντι τμήμα. Τσακωνότανε, λε και ο, ο καθηγητή ευνοεί του άλλου στον τελικό του σχολικού πρωταθλήματο, γιατί δεν θέλει μία από τι δύο ομάδε να κερδίσει με πολλά γκολ. Δεν υπάρχουν κάμερε. Είμαι ο Λούι Σουάρε, αυτή είναι μια μπάλα. Και έχω έρθει εδώ να παίξω όχι για να περάσω καλά. Αυτά είναι για του φλόρου. Το, το ποδόσφαιρο δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι διασκέδαση. Θα πεθάνετε όλοι. Τώρα εδώ μέσα. Αλλή μονό σα, αν δεν κερδίσω. Αλλή μονό σα. Αλλή μονό σα. Ήταν αυτό. Όπω έλεγα κάποτε, αν επειδή μου κάναμε ποδαράκια να διαλέξουμε. να φτιάξουμε μια dream team, ρε παιδί μου, στον κόσμο και πάει από τη μία μεριά ο Κέσσαρη και πάει από την άλλη πλευρά ο φίλο που μα ακούει τώρα, α πούμε, στο podcast, α το πούμε Παναγιώτη, ξέρω εγώ ή οτιδήποτε. Και λέμε, ωραία, κέρδισε εσύ, διάλεξε. Και λέει ο άλλο, παίρνω το Μέση. Ωραία, λέει ο άλλο, παίρνω το Κριστιανό έχει κάποιο που πει, να σου πει: Αν θε να κερδίσει, πάρε το άρεσε Γιατί είναι άλλο πράγμα να διαλέγει του καλύτερου και είναι άλλο πράγμα να διαλέγει αυτόν ο οποίο σίγουρα, σίγουρα σε όλα τα παιχνίδια θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει. Εγώ δεν έχω διάλογο. Δεν αμφισβητώ προφανώ το εγώ και την προσωπικότητα κανενό, όχι του Μέση και του Χριστιανού, του οποιοδήποτε. Προφανώ για βρέθηκαν εκεί, είναι δύο. Αυτό ήταν κάτι άλλο. Ήταν κάτι άλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Ήταν κάτι άλλο. Κάποιοι άλλοι μπορεί να χαίρονταν. Αυτό ήταν κάτι άλλο. Και τον αποχαιρετάμε. Και πάμε στα νοκάουτ. Οκτώ ζευγάρια. Οκτώ φαβορεί. Κάποια μεγάλα, κάποια μικρότερα. Και μία μόνο βεβαιότητα. Ε, δεν θα πέρασουν εκεί οι οκτώ. Ε. Το έχετε καταλάβει. Ότι θα είναι η έκπληξη αν περάσουν και οι οκτώ. Όχι αν αποκλειστούν δύο από του τρει που θεωρούμε αφοβορεί. Αυτό θα είναι το φυσιολογικό. Αυτό θα είναι που συμβαίνει πάντα. Πώ έσπασε ένα όμιλο και βγήκαν έξω οι Γερμανοί, και να βάλουμε και άλλον έναν ότι βγήκαν έξω οι Βέλγοι και βγήκε πρώτο το Μαρόκο. Ε, μπράβο, δύο στου οκτώ ομίλου. Είχαν κάτι που αμάν. Τι έγινε εδώ. Μπράβο. Ολλανδία, είπα. Αργεντινή, Αυστραλία. Ιαπωνία, Κροατία. Βραζιλία, Κορέα. Αγγλία, Σενεγάλη, Γαλλία, Πολωνία, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελβετία. Φαβορεί μικρά ή μεγάλα είναι οι Ολλανδοί, οι Αργεντίνοι, οι Κροάτε, οι Βραζιλιάνοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι. Ε τι, θα φτιαχτεί οκτάδα προμετελικών και με του οκτώ. Δεν νομίζω. Θα μου πει κάποιο τώρα ναι, μωρέ, και να σου πω και κάτι. Δεν θα είναι έκπληξη αν οι είπα αποκλείσουν την Ολλανδία. Συμφωνούμε. Αν και ο Φανχάλα ακόμα γκολ σε νοκάο του αγώνα παγκοσμίου κυπέλου δεν έχει φάει. Θα μου πει αυτό στο χάκπο, δηλαδή κάθε φορά με το που θα σου τάρει την μπάλα, η μπάλα θα πηγαίνει γκολ και θα κάνει πάντα εδώ ένα μηδέν και μετά θα το κρατάνε. Θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλο φαβορή οι Ολλανδοί. σα ίσα νομίζω ότι είναι απόλυτα μοιρασμένο το ματ και δεν θα είναι έκπληξη αν περάσουν οι ΗΠΑ. Ωραία. Αργεντινή Αυστραλία, στην Αργεντινή, ξέρετε, δεν υπάρχει μέτρο. Υπάρχει, ερχόμαστε. Ερχόμαστε, ρε παιδί μου. Δεν μας σταματάει τίποτα. Παναγία μου, το πήραμε. Το έχουμε πάρει που ξεκινήσει. Μα τραβώνει. Καταστροφή. Καταστρόφα. Κλαίμε όλοι. Δεν υπάρχει μέτρο. Πήγαμε από το δεν πάμε πουθενά. Ψέματα. Πήγαμε από το είμαστε έτοιμοι με το σκαλόνι. Ερχόμαστε να το πάρουμε. Δεν έχετε καταλάβει, σα περιμένει στο Παναγία μου, χάσαμε από την Σαουδική Αραβία ή Σουηδική Αραβία, αναλόγω το πώ το προφέρει ο καθένα. Α, επίση να πω κάτι άλλο, μεγάλε θόρν στον πάγκο τη Σαουδική Αραβία, δεν θα σε ξεχάσουμε με τη φράτζα σου και το άσπρο σου σου. Κλείνει η παρένθεση. Πηγαίνουμε από, το ζώφο και έρευο καταστρεφόμαστε, στο μεγάλε μέση πήραμε το μάτι με τοξικό. Το και πηγαίνουμε από το μόνο με το μέση μπορούμε, στο πού μπαλάρα με την Πολωνία, μιλάμε τώρα, άστο. Άστο. Δεν υπάρχει μέτρο ή κλειστό ή στο τέρμα. Δεν έχει σε κάτι τύπο στο, στο, αυτοκίνητο που το έχουν αφήσει επειδή γυρνάνε μεθυσμένοι το πρώτο βράδυ και έπαιζε ρε παιδί μου το απόγευμα θλιμμένο σε 5.30 το πρωί τη τέζα. Και την άλλη μέρα κάποια στιγμή σηκώνονται να πάνε έξω και γυρνάνε το κλειδί στη μηχανή και είναι στον ίδιο ήχο το αυτοκίνητο και παθαίνουν τρομάζει από το αυτοκίνητο το ίδιο. Κάπω έτσι είναι και Αργεντινή. Ε, δεν είναι ότι έχουν περάσει του Αυστραλού, Σόνικεντε. Έμα ε, κι άμα θα γίνει. 0 μηδέν, όπω το βάλει. Άμα το φάνε με κανένα κεφαλιά, τίποτα ψηλή εκεί, τίποτα λέει και τίποτα έτσι, να... θα τρέξουν. Και το όπλο του να πω ότι είναι ότι όταν δεν κυνηγάνε με παράνοια, α πούμε, και το βάρο του αποκλειόμαστε, είναι σφιχτή και καλά οργανωμένη αμυντικά η Αγεντίνη. Άσχετα που του είδαμε τώρα σε δύο παιχνίδια να κυνηγάνε επειδή πάθανε αυτό που πάθανε από τη Σαουδική Αραβία. Η ιαπωνία κροατια Ναι, είστε μεγάλη. Μόντριτ, αυτά τέτοια, οκ. Okay. Μια χαρά είναι και οι Άπωνε. Κερδίσαν τη Γερμανία, κέρδισαν και την Ισπανία. Με τύχη. Δεν αντιλεγώ. Με τη Γερμανία, του βάλανε οι Γερμανοί μα στα δίχτυα. Δεν μπήκε καμία ευκαιρία, μπήκε μόνο το πέναλ του Κιντογκάν. Βάλανε δύο κόρτε περάσανε. Ε, νοκάω την όμω. Να πω ότι θα. Οκ. Okay. Ναι. Στο Βραζιλία, Νότια Κορέα, δεν θα πω ότι είναι. Μοιρασμένο. Αλλά απ' την άλλη λείπει, και... λείπει και ο Neymar. Θα παίξει, δεν θα παίξει. Στα 50-50, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια μετά. Να ρισκάρει, να μην ρισκάρει. Θα είναι στον πάγκο και θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, το μεγάλο όπλο των Βραζιλιάνων είναι ότι είναι πολύ, πολύ καλά οργανωμένοι πίσω από την μπάλα και δεν παίζουν με ορμή και πρεμούρα. Πάμε από τα πρώτα 15 λεπτά να του δείξουμε ότι είμαστε Βραζιλιάνοι. Σε ρίχνουν σταδιακά. Δηλαδή, θυμηθείτε τα δύο παιχνίδια που κάνανε σε ευρωπαϊκέ νίκε, δύσκολε νίκε. Δεν είναι απλό να παίξει με δύο ευρωπαϊκέ ομάδε, Σερβία και Ελβετία, στον όμιλο και να μην έχει τίποτα που του διαλύει εύκολα. Και να παίξει με του οργανωμένου και του σκληρού που παίζουν για τον πόντο μαζί σου, γιατί αν τον πάρουν μετά έχουν μεγάλε πιθανότητε να προκριθούν. Απέναντι σε αυτέ τι ομάδε η Βραζιλία πήρε δύο νίκε με ένα κούλι διαφορά. Δύο μηδέν με τη Σερβία, ένα μηδέν με τη Ελβετία, κασεμέρι του 83. Δεν είναι νίκε που έρχονται επειδή κάνουν ένα διάστημα το οποίο λε Παναγία μου Βραζιλία είναι νίκη σαν, σαν, ένα βαρύ αντικείμενο να ακουμπάει ελαφρά σε ένα πιο ελαφρύ αντικείμενο. Με μία κλίση. Δεν το ισοπεδώνει. Αφήνει το χρόνο να το κάνει. Δηλαδή γέρνει, γέρνει, γέρνει και το βλέπει μετά από λίγο και λε αυτό το βιβλίο ρε, εσύ, Στην βιβλιοθήκη που είναι πιο βαρύ και πιο ψηλό από τα άλλα. Έχει γύρει λίγο προς τα εκεί. Και το βλέπει και περνάει ώρα, περνάει ώρα, περνάει ώρα, περνάει ώρα, περνάει ώρα. Κάποια στιγμή παπ. Τα ρίχνει όλα. Δεν το κάνει κατευθείαν. Σε κρατάει εκεί δεν μπορεί να τη κάνει επίθεση. Παρένθεση, στα δύο πρώτα παιχνίδια η Βραζιλία δεν έφαγε ούτε μία τελική συναισθία τη. Ο Άλισον έχει παίξει 180 λεπτά στο Μουντιάλ, δεν έχει αποκρούσει την μπαλά. Σε κρατάνε εκεί. Πίεση, τρεξίματα. Νεϊμάρ, Βινίσιου, Άντωνη, Ραφίνια, εδώ, ληστέ κτλ. Θα τη βρούμε την άκρη. Θα τη βρούμε την άκρη. Θα σε έχουμε εκεί. Βραζιλιάνοι είμαστε. Δεν μπορεί. Ακόμα και αν μην καταφέρουμε να συνδυαστούμε, μια στιγμή ποιότητα θα τη βγάλουμε. Αυτό είναι. Αν το διατηρήσουν, με τους Κορεάτες, οκ. Okay. Ναι. Εδώ θα πω ότι υπάρχει σε κάθε ροφογορή και εδώ να πω ότι περιμένω να δω τη βασιλεία στην επόμενη φάση. Αγγλία, Σενεγάλη. Εδώ, να πούμε ότι στο προηγούμενο Μοντιάλ φτιάχτηκε βέβαια το μεγάλο χιτ. Η Σενεγάλη, η μικρή Μεγάλη, στου ρυθμού του Χαλιγκάλη, εντάξει. Ναι, βεβαίω, έγινε κάτι που μα έμεινε από το Μοντιάλ του 2018. Δυστυχώ δεν έχουν το μανέ, Ευτυχώ απέδειξαν ότι μπορούν και χωρίς αυτό να βρεθούν στο νοκάουτ από μόνο την τεράστια επιτυχία ούτε εδώ έχω βεβαιότητε για τους Άγγλου. και εδώ όπλο είναι η συντήρηση του Southgate ένα παιχνίδι πιο αργό και από μπογιά που στεγνώνει και από γρασίδι που μεγαλώνει εδώ αργά, χάρη Kane χαμηλά Ράσφορντ, Sterling οι λοιπόλοιποι, playmaking από τον Kane να πάμε στην περιοχή, πάντα τα ταστημένα και προχωράμε δεν είμαι βέβαιος Δηλαδή από πότε γίνανε οι, Αγγ, ομάδα, επειδή έχουν πάει σε δύο. Έχουν πάει με το Southgate. Μπράβο του, είναι μεγάλο. Του πήγε σε δύο τετράδε συνεχόμενε. Αλλά όχι ξαφνικά ότι δηλαδή, έλα μωρέ, οι Άγγλοι θα περάσουν. Μπάστα. Στο Γαλλία-Πολωνία να πω ότι μαζί με τη Βραζιλία είναι το ζευγάρι που, οκ, okay, αν έπρεπε να διαλέξω δύο παιχνίδια τα οποία θα περάσει το φαβορή, είναι αυτά. Γιατί οι Πολωνοί και μάξιμουμ ήταν που βρέθηκαν στους, 8 και τυχερί, στους 16 και τυχεροί στάθηκα. χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται θαύματα. Αλλά, οκ. Okay, δεν το βλέπω. Δεν μου προκύπτει. Στο Μαρόκο, Ισπανία, να πω ότι πολύ τη λιβανίσαμε την Ισπανία και καλά κάναμε μεγάλε Λιούσεν Ρίκε, μεγάλε Πέδρι, μεγάλε Γκάβι, Ρόδρι Λαπόρτ ε, πίσω ρευστότητα στην επίθεση, ωραίο ποδόσφαιρο, η καλύτερη ομάδα στο να παίζει ποδόσφαιρο πρωτοβουλία και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά όχι ξαφνικά ότι οι Ισπανοί γίνανε τίποτα killer οι οποίοι ισοπεδώνουν τα πάντα στον μπροστά του. Και οι Μαροκινοί, επαναλαμβάνω, να επαναλάβω, να επαναλάβω πάλι που λέγει κάποιο, εντάξει, να επαναλάβω πάλι, δεν έχουν φάει γκολ. 0-0 με του Κουράτε, 2-0 το Βέλγιο, στα ίσα. Ένα-δύο με τον Καναδά φάγανε γκολ αυτό γκολ. Δηλαδή δεν έχουν φάει κανένα και αν πρέπει να πάμε με το συνολικό έχουν φάει ένα. Δηλαδή, μην φανταστούμε, α πούμε, μια εικόνα ότι παίρνει σπάνι την μπάλα και μπαίνουμε με αυτή τα δίχτυα όπω κάνανε με του Κωνσταντινού, που στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να είχαν πάει σε πάρτι όλοι μαζί. Τον δεν εξηγείται αυτό. Δηλαδή. Να φάσε 7, να φάσε 7, να μην κάνει και σουτ. Εκεί, αν έπρεπε να διαλέξω πού θα γίνει ο εχυρό, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι θα είναι εχυρό να αποκλειστεί γιατί την επειδή είναι ο Μέση και οτιδήποτε αλλά. Δεν είναι ότι είναι καμία ομάδα που τη βλέπουμε και λέμε Παναγία μου πώ αποκλείστηκε αυτή η ομάδα. Την έχουμε δει να χάνει η και αραβία. Σωστά. Μπράβο. Στο Μαρόκο, Ισπανία, εγώ θα το βάλω. Δεν θέλω καθόλου. Θέλω του δω να συνεχίζουν. Είμαι με τον Ενδρίκη για θάνατο. Για θάνατο. Αλλά σκληροί είναι οι άλλοι. Του καλού παίχτε που έχουν βγάλει τα τελευταία χρόνια του έχουν στην καλύτερη ηλικία. Δεν του έχουμε μετρήσει σαν κάτι φοβερό. Ακριβώ γιατί δεν έχουν κάνει μια, ξέρει, Εμβληματική νίκη, ρε παιδί μου, όπω έκαναν οι Ιάπωνε που έκαναν δύο. Εντάξει, Μόρι, κερδίσανε τώρα του Βέλγου, του είδαμε, του Βέλγου δεν κουνιέντουσαν. Κατάλαβε, δεν έχουν μεγάλη νίκη να έχουν κάνει θόρυβο. Και εκτιμώ ότι δεν του φοβάται κανένα. Και εκεί κάθεται. Τι έχει τα απο... πόδια, τι έχει, Μαρόκο, Ισπανία. Εντάξει, Μόρι, και κάνε. Συγγνώμη, είναι 0-0 στο 60. Ε, ναι, φίλε, ε, στου 16 παγκόσμια, εκεί περίμε... παίζουν. Τι περίμενε, α πούμε, να είναι 5-0 στο 30. Έμαθα αυτή η Ισπανία να του περάσει. Λέω. Και στο Πορτογαλία, Ελβετία, Πορτογαλία μια τύχη στον όμιλο δεν είχαν. Να πω. Εντάξει. Δηλαδή πήραν το πέναλτι που πήραν στην Πρεμιέρα. Οκ. Μετά γίνανε από το 1-0 ξαφνικά έγινε ένα πράγμα ροντέο. Πρέπει ο Σαντό να, το βλέπει αυτό το παιχνίδι του εφιάλτε του. Παναγία μου προηγήθηκα 1-0. Ξύπνησα μέσα με υδρότα, υδρωμένο. Τι έγινε, εφιάλτη σου λέω κέρδιζα στον πρώτο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1-0 και το μάτσα έχει 3-1 μέσα σε 10 λεπτά. Αντιπιθέσει, χάσαμε τον έλεγχο, τα χάσαμε όλα. Πήγε να γίνει και αυτό το έφραγμα με τον άλλον που πήγε να κάνει τον μπουχαλάκι στο φινάλε. Με την Πορτογαλία έγινε ό,τι έγινε με το κεφάλι και τα κατ εκατοστά κατά χιλιοστά. Του βρήκε δεν βρήκε η μπάλα στο κεφάλι του Ρονάλτ. το Πήρανε και ένα πέναλτι, το οποίο ήταν σκάνδαλο. Μην γυρίσουμε σε αυτό. Το έχουμε εξηγήσει επαρκώ στο Twitter. Δεν είναι απόφαση που είναι εγώ θα το έδινα, εγώ δεν θα το έδινα. Είναι ακριβώ το πέναλτι που περιγράφει ο κανονισμό ότι δεν είναι πέναλτι και παρόλα αυτά το πήραν. Εντάξει. Μία τύχη την έχουν, θα πω εγώ. Και επίση θα πω ότι επειδή το Μουντιάλ κρίνεται στι λεπτομέρειε και πρέπει να είσαι τυχερό πολύ περισσότερο από ότι να είσαι ικανό για να το πάρει και να προχωρήσει, καλό είναι αυτή την τύχη να τη φυλάσει για τον κάο. Να μην τη χρειάζεσαι στον όμιλο. Γιατί κάπου θα τη χρειαστεί σίγουρα. Θα την έχει σε όλα τα παιχνίδια τι λεπτομέρειε. Του τσίμπησε την μπάλα ο Ρονάλντο και έπεσε, λε και έφαγε από εδώ. Κάπω τον χτύπησε και πήραμε πέναλτι. Και μετά έγινε ροντέο και βάλαμε τα γκολ με το Φέλιξ και τον Λεάο. Αυτέ τι λεπτομέρειε είναι καλό να τι έχει μαζί σου στα νοκάου. Και στον όμιλο να μην συμβούνε πολλά. Γιατί χάνονται τα κανονάκια. Πόσα κανονάκια έχει. Μπορεί να έχει πολλά. Μπορεί. Αλλά πόσα κανονάκια έχει. Δεν... Είμαις... Δεν το διαλέγω το μάτ για έκπληξη. Αλλά τα ευρωπαϊκά είναι πάντα tough game. Θα πω. Δηλαδή, οι Ελβετοί είναι πάντα... Α, θυμίζω και κάτι άλλο. Ε. Οι Ελβετοί πέταξαν τους Γάλλους έξω στο γύρο. This is what they do, θέλω να πω. Στέκονται, παλεύουν, ψάχνουν τις στιγμές τους και ό,τι γίνει. Δεν θα είναι απλό. Αν και η Πορτογαλία έχει πολύ περισσότερα όπλα. Κλείσαμε. Ολοκληρώνουμε. Ανανεώνουμε ραντεβού Μάλλον, μάλλον πριν του πρώην γιορτάζουμε 100 επεισόδια ζωσήμα. Ποιο θα το λέγει, δεν μπορούσα να απαντήσω σε όλου, ούτε να κάνω share όλα τα stories που μου στείλατε και όλα τα screenshot τώρα που το Spotify σα ενημερώνει τι ακούσατε περισσότερο κατά τη διάρκεια τη χρονιά. Και δέχτηκα όλο αυτό το κύμα, α πούμε, μηνυμάτων βάρα για το κινητό και λέω, Είμαι στο γραφείο και λέω, Όχι, είναι αυτή η ημέρα. Και γύρω μου, τι. Τίποτα, λέω κάτι. Είδα το πρώτο. Στο Twitter, μάλιστα, είδα το πρώτο, γιατί το Twitter έχω ανοιχτό, όχι το Instagram, τώρα που δουλεύω. Και μετά άνοιξα το κινητό και. Και λέω, Α, οκ, okay, είναι αυτή η μέρα. Συγνώμη, παιδιά, δεν μπορούσα να τα κάνω σε όλα. Δεν μπορούσα να απαντήσω σε όλου, έχω απαντήσει σε πάρα πολλού, πιστέψτε με. Ναι. Έχω κρατήσει έναν που μου έστειλε ότι άκουσε ζωσιμάρει 24.000 λεπτά. Πρέπει να συλληφθεί. Πρέπει να, δεν ξέρω, να κληθεί να δώσει εξηγήσει σε μπα περιπτώσει αυτό ο άνθρωπο. Κάτι 16.000 μου στέλνουν οι άλλοι. Δηλαδή, κάτι πράγματα τρελά. Να ξέρετε ότι πήρα και το report ε, το δικό μα. Θέλω να πω, που δεν ενημερώνουν εσένα το ότι άκουσε, αλλά ενημερώνουν εμά το πόσοι μα άκουσαν, πόσο μα ακούν και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να σα πω νούμερα στον αέρα, αλλά μπα περιπτώσει είναι συγκλονιστική η άνοδο που επιτεύχθη μέσα στο 2022. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Να πω επίση ότι κράτησα γιατί αλλιώ δεν θα τιμούσα τη φήμη μου και ένα παράπονο στο τέλο, ε, που κάνω επιθέσει, που με βάζω λαχόπολο στην Game Night. Ρε εσείς, το ποσοστό αυτών που ακούνε το podcast και ταυτόχρονα έχουν πατήσει follow, επιδέχεται βελτίωση, να ξέρετε. Δηλαδή δεν είναι λογικό. Αφού το ακούτε, που το ακούτε το ρημάδι, ρε παιδί μου. Το λένε, το λένε τα νούμερα, δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Ξέρω τι κάνετε. Το βλέπω ότι κάνετε. Είμαι ο Σάντα Πώ το λένε, ρε παιδί μου. Ξέρω τι έχετε κάνει όλη τη χρονιά. Με νούμερα, με στοιχεία. Επιδέχεται αύξηση. Να το πω έτσι, εν περιπτώσει. Δηλαδή, πατήστε φόλιο, πώ το λένε, ρε παιδί μου. Για δώρο και νεφλίων, Ε? Δώρο και νεφλίων, 100 επεισόδια. 100 επεισόδια. Το μαξί. Σκεφτόμουν από πέρυσι πότε, ότι όταν θα είναι τα 100. Να κάνω ένα thread στο Twitter, να γράψω τα αγαπημένα μου, να βάλω τον κόσμο να ψηφίσει. Μα έφαγε το παγκόσμιο κύμπολο, μα έχει πει το μεδούλη. δεν είναι. Μα έχει τελειώσει. Όχι χρόνο για γενέφλια και για γιορτή. Τίποτα. Σάββατο μεσημέρι έχω έρθει να το γράψω, να βγει πριν τα νοκάουτ, να πάμε στα νοκάουτ, να έρθει η ρημάδα η 7η Δεκεμβρίου. Την έχω σμαδέψει εδώ και 40 μέρε. Είχα πει στη γυναίκα μου 7 Δεκεμβρίου, μου λέει τι είναι αυτό. λένε, πρώτη ημέρα που δεν έχει μουντιάλ. Θα ξαπλώσω σημαίνει στου σαλόνι σαν τον Αστερία. Και θα κοιτάω το λάβανε. Θα ανοίξω τα χέρια και θα κοιτάω και μη με κουνήσει, εκεί θα κάτσω. Και πάλι σας ευχαριστώ για όλο αυτό που έχει γίνει το συγκεκριμένο podcast επειδή το ακούτε. Εσείς πατήστε follow ή μην πατήστε. <σκοίλυν> <σκοίλυν> πείτε το στους φίλους σας ή μην τους το πείτε. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.